θέλω να εξηγήσω λίγο τα βασικά πράγματα για να μπορέσει όποιος θέλει να θεραπεύσει κάτι, ρε παιδί μου, πονάει η κοιλιά σου, γιατί έφαγες βαριά ή κάτι, ας πούμε. Παρατηρήσετε, όταν, ας πούμε, χτυπάμε κάπου, τι κάνουμε αμέσως? Πιάνουμε το σημείο που πονάει. Το πιάνουμε γιατί? Αυτόματα. Διότι μέσα από τις παλάμες βγαίνει θεραπευτική ενέργεια, η οποία κατεβαίνει σημαντική θεραπευτική ενέργεια από το τσάκρα της κορώνας και διαχέεται το σώμα μας. Και ο τρόπος που το χρησιμοποιούμε και το ενεργοποιούμε είναι ο εξής. Ζεσταίνουμε, κρύβουμε τα χέρια μας μεταξύ τους, καλά. Δεν έχουμε σταυρωμένα χέρια, πόδια, όταν το κάνουμε. Και νιώστε λίγο την ενέργεια. Νιώθετε ένα μουδιασμα, ένα κάτι. Ωραία, τότε σημαίνει ότι έχει ενεργοποιηθεί. Οπότε μπορείτε απλά να ακουμπίζετε τα χέρια πάνω σας. Η βαθιά ανάσα, γιατί είναι η ενέργεια που περνάει. Η ενέργεια έχει την ιδιότητα να χαλαρώνει και να θεραπεύει. Σταματάω γιατί ήταν βαρύπνος. Αυτή η τεχνική λέγεται Reiki. Προέρχεται από την Ινδία, όμως ένας γκουρού πήρε αυτή την τεχνική, την πήγε στην Ασία, στην Ιαπωνία και εκεί το έκαναν, το έφτιαξαν ένα σύστημα ώστε να μπορούν να μειούνε τους ανθρώπους με αυτή την τεχνική, να τους μαθαίνουν στην ουσία πώς να χρησιμοποιούν αυτή την ενέργεια για να αυτοθεραπεύονται και να θεραπεύουν κι άλλους. Οπότε, με αυτή τη τεχνική, με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να θεραπεύσουμε π.χ. πονάει το κεφάλι μου. Ξαπλώνω στα χεράκια, κάνω εδώ, στα ματάκια, κάνω πίσω στο κεφάλι, κάνω λίγο. Κάθομαι 5-10 λεπτάκια και δίνω ενέργεια σε όπου υπάρχει ανάγκη. Μετά πίνουμε νεράκι, γιατί αυτό στην ουσία έχει την ιδιότητα να αποτοξινώνει και να βγάζει τις τοξίνες από τον οργανισμό, οπότε χρειάζεται αρκετό νεράκι. Μπορούμε να δώσουμε αυτή την ενέργεια στα φυτά μας. Π.χ. ένα φυτό που μπορεί να χρειάζεται μία ενδυνάμωση. Του δίνουμε λίγο ρέικι. Το γατάκι μας νιώθει λίγο περίεργα. Του δίνουμε λίγο ρέικι. Είναι ενέργεια που υπάρχει μέσα μας. Μπορούμε να την ενεργοποιήσουμε ανά πάσα στιγμή και να την χρησιμοποιήσουμε για εμάς ή για τους γύρω μας. Υπάρχει το σύστημα του ρέικι, όπου χωρίζεται σε τρεις βαθμούς. Είναι ο πρώτος βαθμός όπου ερχόμαστε σε επαφή με το Reiki, τι είναι, πώς λειτουργεί κλπ. Ο δεύτερος βαθμός του Reiki, μαθαίνουμε και άλλες τεχνικές, όπως να στέλνουμε από απόσταση, γνωρίζουμε και κάποια συγκεκριμένα σύμβολα, τα οποία μας βοηθάνε να κατεβάσουμε και να κατευθύνουμε την ενέργεια στο επίπεδο που θέλουμε. Μαθαίνουμε να στέλνουμε από μακριά ενέργεια, όπως είναι για παράδειγμα το ξεμάτιασμα, με τον ίδιο τρόπο, αλλά μπορεί να το χρησιμοποιήσουμε σε διάφορους τομείς. Και στον τρίτο βαθμό που πλέον γινόμαστε master και μπορούμε να μοιήσουμε εμείς άλλους στο Reiki και μπορούμε να θεραπεύσουμε με ακόμη περισσότερη δύναμη, ας το πούμε και έτσι. Εγώ βρίσκομαι στον δεύτερο βαθμό, εκπαιδεύομαι σε αυτή την τεχνική εδώ και 10-15 χρόνια περίπου. Και μπορώ να πω ότι δεν ξέρω που θα βρισκόμουν αν δεν είχα μοιηθεί σε αυτή την τεχνική. Γιατί το Reiki είναι τρόπος ζωής. Συχνά μπορεί να συναντήσετε ανθρώπους που έχουν μοιηθεί στο Reiki, όμως δεν έχουν ασχοληθεί καθόλου με αυτό. Υπάρχει και αυτό. Δεν σημαίνει ότι επειδή μοιούμαστε στο Reiki, ότι αφοσιωνόμαστε σε αυτό το μονοπάτι της αυτοεξέλιξης, της αυτοθεραπείας και της εξέλιξης γενικότερα. Με τον πρώτο βαθμό, ξεκινάμε, αρχίζουμε και σκάβουμε λίγο και καθαρίζουμε τα πάνω-πάνω, την επιφάνεια του τι συμβαίνει στην ύπαρξή μας και ούτω καθεξής. Αρχίζουμε, ξεσκονίζουμε τα πάνω-πάνω. Μετά από έναν χρόνο, αφού έχουμε πάρει τον πρώτο βαθμό του Reiki, μπορούμε να μοιηθούμε στον δεύτερο βαθμό του Reiki, όπου στον δεύτερο βαθμό του Reiki ξεκινάμε πιο βαθύ σκάψιμο ή καθάρισμα. Φορές έχω κάνει θεραπεία σε άτομα, έχουν δει πολύ θετικά αποτελέσματα στη ζωή τους γενικότερα. Το Reiki μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε επίσης και για την κάθαρση και την εξάγνιση ενός χώρου. Οπότε, αν σας ενδιαφέρει το Reiki γενικότερα, θα σας πρότεινα να πάτε να κάνετε μια θεραπεία του Reiki. Αν είστε εδώ στη Ρόδο, κοντά μου, μπορούμε να κάνουμε και μαζί. Είτε να σκεφτείτε να μοιηθείτε στο Reiki. Γραμματιστείτε λίγο με το σώμα σας. Όταν πονάτε, να θυμάστε, κρύβουμε χεράκια, ενεργοποιούμε την δύναμη.
και θεραπεύουμε. Χαλαρώνουμε, παίρνουμε αναπνοές, κλείνουμε ρηματάκια. Έχει να κάνει και με την ουσία του ανθρώπου, γιατί αυτός που κάνει, που δίνει το Reiki, είναι σαν να λέμε ένα κανάλι, που μέσα από αυτό το κανάλι περνάει ενέργεια. Όσο πιο δυνατό είναι αυτό το κανάλι, τόσο περισσότερη ενέργεια θα κατέβει. Και προφανώς και ο Χριστός ήταν ένα πολύ δυνατό κανάλι και ό,τι άγγιζε το θεράπευε. Κάντε subscribe, κάντε like, αφήστε ένα σχόλιο γνωμοσύνης. Και μέχρι την επόμενη φορά, να είστε καλά παιδιά. Peace!